Σας ζήτησα στο Snapchat να μου στείλετε φωτογραφίες από ρούχα τα οποία δεν ξέρετε πώς να συνδυάσετε. Και εγώ με τη σειρά μου θα σας πω μερικές προτάσεις. Θα σας πω πώς θα το φορούσα εγώ. Ουσιαστικά αυτή η σειρά είναι εμπνευσμένη φυσικά από την αγαπημένη Clothes Encounters που είναι η αγαπημένη μου fashion YouTuber και έχει την αντίστοιχη σειρά που λέγεται What Would Jen Wear. Και ξεκινάμε. Έχω εδώ λίγο στον υπολογιστή αυτά που μου ζητήσατε και αυτά που έκανα για να τα βλέπω. Θα ξεκινήσουμε με ένα παντελόνι το οποίο από όσο κατάλαβα στη φωτογραφία είναι αυτά τα παντελόνια που είναι τύπου zip kilot. Ελπίζω να μην κάνω λάθος γιατί σε κάποιες φωτογραφίες δεν φαίνεται ακριβώς πως είναι η γραμμή του ρούχου. Αυτό το παντελόνι είναι κάπως μπαμπάτσικο να το πω. Είναι ένα παντελόνι που ουσιαστικά δεν αναδεικνύει το γυναικείο σώμα από τη θηλυκή του πλευρά. Είναι περισσότερο γεωμετρικό και λίγο πειραματίζεται με τις fashion δερμές. Ένας πάρα πολύ casual τρόπος για να το φορέσετε είναι τώρα το χειμώνα για παράδειγμα με ένα απλό μάλινο pullover. Το συγκεκριμένο δεν είναι crop top για να τελειώνει ακριβώς τη γραμμή που ξεκινάει το παντελόνι, αλλά το φόρεσα από μέσα, το τράβηξα και λίγο να βγει προς τα έξω, έτσι ώστε να πέφτει κάπως χαλαρά στη μέση, και στο συγκεκριμένο outfit το συνδύασα με oxfords. Γενικά νομίζω ότι σε αυτό το παντελόνι, επειδή τελειώνει σε ένα περίεργο σημείο του ποδιού και φυσικά τα κοντένει λίγο τα πόδια, για να μην τα κοντίνουμε ακόμα περισσότερο προτιμώ να τα φοράω κουτσάκια που τα λιώνω στον αστράγαλο. Όχι παραπάνω, γιατί αν καλύψετε τον αστράγαλο τότε δημιουργείται ένα όχι τόσο κολακευτικό εφέ. Σε αυτή την περίπτωση το φόρεσα με crop top. Το συγκεκριμένο crop top είναι λίγο φαρδί, δεν είναι κολλητό. Επομένως δημιουργείται ένα outfit το οποίο δεν σμιλεύει ακριβώς στο σώμα, δεν το αναδεικνύει. Είναι περισσότερο outfit fashion statement θα έλεγα. Το φόρεσα με αθλητικά, το οποίο και πάλι όπως βλέπετε τελειώνω στον αστράγαλο. Αν προτιμάτε μια πιο ασφαλή επιλογή, μπορείτε να το φορέσετε με κολλητό t-shirt, μπλουζάκι, τα μάνικο, το μακριμάνικο, είτε οτιδήποτε. Είτε μπορεί να είναι είτε crop top, οπότε να βολεύει και να τελειώνει ακριβώς στο επιθυμητό σημείο, ή αν δεν έχετε crop top το βάλετε από μέσα. Και για layering, δηλαδή για να χτίσω λίγο το outfit και να είναι λίγο πιο ζεστό, έβαλα μια μακριά ζακέτα η οποία έρχεται σε αρμονία με το μάκρος του παντελονιού αυτού και θεωρώ πως ταιριάζει. Ακόμη θέλω να σας δείξω και μια βραδινή εκδοχή, και επειδή ακριβώς το παντελόνι αυτό στο κάτω μέρος του σώματος είναι έτσι στρώνει περίεργα, κρύβει πολλά πράγματα, δεν αναδεικνύει έτσι το ζώο, μπουτάκι και τα λοιπά, ποδαράκι, ξέρετε. Επέλεξα από πάνω να φορέσω κάτι πιο διαχειτικό, πιο ανοιχτό. Ένα τολμηρό crop top, ένα crop top με βαθύ κόψιμο μπροστά ώστε να αναδεικνύει το στήθος. Πρόσθεσα και ένα κολιέ για να σπάει λίγο η μαυρίλα και να δίνει έναν ακόμη πιο βραδινό τόνο. Και το συνδύασα και με nude, δηλαδή ουδέτερου χρώματος, γοβάκια, ώστε να μακραίνει λίγο το πόδι. Προχωράμε στο επόμενο. Στο επόμενο έχουμε μια midi φούστα, μια κολλητή φούστα, η οποία τελειώνει λίγο πιο πάνω από το γόνατο. Η συγκεκριμένη είναι από όσο βλέπω μαύρο με ανοιχτό γκρι, άσπρο. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι black and white ή γκρι. Θα κινηθούμε σε αυτά τα χρώματα, οπότε βρήκα μια φούστα που είναι σε παρόμοια χρωματική παλέτα, βέβαια έχει διαφορετικό σχέδιο, αλλά το μήκος είναι το ίδιο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να το συνδυάσω με ένα μάλινο crop top. Συγκεκριμένα επέλεξα λευκό. Θέλω όμως εδώ να τονίσω ότι η συγκεκριμένη χρωματική παλέτα ταιριάζει με όλα τα χρώματα. Μπορείς να το βάλεις με μαύρο, με λευκό, με κόκκινο, με πορτοκαλί, με λεμονί, με ροζ, με ό,τι επιθυμείς. Ταιριάζει με όλα. Στο συγκεκριμένο outfit το συνδύασα με μαύρο περσόν και μποτάκια. Επέλεξα ένα φορδοτσικό crop top γιατί έχω λίγη περιφέρεια και θέλω να την κρύβω. Παρ' όλα αυτά, αν εσείς δεν έχετε πρόβλημα με το να φανεί το κολλητό της φούστας, μπορείτε να βάλετε και κολλητό crop top, όχι απαραίτητα φαρδί. Εδώ το συνδύασα με ένα πιο φαρδί μάλινο, το οποίο πέφτει πάνω από τη φούστα και την καλύπτει ως ένα σημείο. Το συγκεκριμένο μπορείτε να το βάλετε και από μέσα. Απλά θεωρώ ότι αν δεν είναι πάρα πολύ λεπτό το ύφασμα, θα φαίνεται λίγο το σημείο που μαζεύει κάτω από τη φούστα, επειδή ακριβώς είναι κολλητή. Παρ' όλα αυτά, αν το ύφασμα είναι πάρα πολύ λεπτό και βάλετε και το καλσόν από πάνω για να το συνδυέσει κι άλλο, μπορεί και να μην φαίνεται. Στη δική μου περίπτωση φαίνεται και πάλι, αλλά μπορεί να έχετε κάποιο μπλουζάκι που είναι τόσο λεπτό που να μην φαίνεται. Δοκιμάστε το. Δεν ξέρετε, μπορεί να σας πετύχει. Επίσης, αν δεν επιθυμείς να είναι τόσο μακριά, μπορείς να την ανασηκώσεις λίγο και να την κάνεις πιο κοντή. Και αν σε ενοχλεί το σημείο που σου ρώνει εκεί πάνω, να την διπλώσεις. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση σε περιορίζει, καθώς δεν μπορείς να βάλεις κάτι κολλητό, γιατί θα φαίνεται το σημείο που τη δίπλωσες και τη σούρωσε. Αλλά αν βάλεις κάτι παρατούτσικο από πάνω, όπως εδώ μια φαρδιά φουτέ, δημιουργείς ένα πολύ χαλαρό
look. Στην πορεία έχουμε μία ουσιαστικά ζακέτο παλτό, να το πω. Κάτι ενδιάμεσο από ζακέτα ή πανωφόρη. Το οποίο είναι έτσι γκρι, λευκό πάλι. Μπορεί να φορηθεί και ως ζακέτα τώρα το χειμώνα, δηλαδή να μπει και μπουφάν από πάνω. Και σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο να πας, να το φοράς κανονικά σαν ζακέτα. Ή αν είναι ξεφτινόπορο, μπορείς να το φοράς και σαν πανωφόρη. Δεν είχα κάτι που να μοιάζει ακριβώς, αλλά βρήκα από τη Δανάη μία παρόμοια ζακετούλα σε παρόμοια χρωματική παλέτα. Βέβαια το στυλ είναι λίγο διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά, θέλω να δοκιμάσεις τη δική σου ζακέτα με τέτοιους τρόπους ώστε να δεις άμα σου κάνουν αυτές οι προτάσεις. Αρχικά, θέλω να δηλώσω ότι δεν θα δείξω το συγκεκριμένο κομμάτι συνδυασμένο με μαύρο ή άσπρο, γιατί είναι πολύ basic. Δηλαδή, από κάτω, άμα βάλεις οτιδήποτε μαύρο, μαύρο παντελόνι, μαύρη φούστα, λευκό παντελόνι, λευκή φούστα ή λευκό από πάνω κτλ. Θα ταιριάζει τέλεια. Θα ταιριάζει πολύ ωραία και με τζιν. Εγώ σου δείχνω κατευθείαν χρώμα. Εδώ το βλέπετε συνδυασμένο με κόκκινο παντελόνι. Μην φοβηθείτε σε μία αντίστοιχη ζακέτα ή πανωφόρη, το οποίο ναι, μεν έχει απαλά χρώματα και ουδέτερα χρώματα όπως γκρι, μαύρο, άσπρο, αλλά λόγω της πλέξης του είναι λίγο πιο noisy, να το πω λίγο πιο έντονο. Μην φοβηθείτε παρόλα αυτά να το συνδυάσετε με χρώματα και φυσικά με στάμπες. Εδώ έχουμε μία μπλούζα με στάμπα. Και αν είστε και λίγο τολμηροί, μπορείτε να το συνδυάσετε και με print. Εδώ το βλέπουμε με ένα καρό print που δημιουργεί ένα έντονο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά το έχω συνδυάσει με μαύρη φούστα για να ρίξει λίγο τους τόνους. Και μάλιστα η φούστα είναι ψηλόμεση ώστε να μικρύνει κάπως την επιφάνεια του καρό. Τέλος, μία κοπέλα μου έστειλε αυτήν εδώ τη φωτογραφία όπου βλέπουμε μία suede φούστα. Οι suede φούστες είναι πολύ μόδα τελευταία, οπότε πολύ μπορεί να έχετε προμηθευτεί ή να σκοπεύετε να προμηθευτείτε ή να μπανίσετε μία τέτοια τόσο και να έχετε και εσείς στη συλλογή σας μία τέτοια φούστα. Δεν βρήκα μία τόσο απλή, η δικιά σου είναι, βλέπω, καφέ σκέτη. Αλλά βρήκα στη δουλάπα τη Βέλη μία suede στην ίδια γραμμή, απλά με σχέδιο, κάποιο λουλούδια. Μου στέκεται λίγο περίεργα βέβαια, δεν είναι το νούμερο μου, είναι μικρό, δεν κουμπώνει καλά από πίσω, αλλά ας κάνουμε λίγο τα στραβά μας και να σας δείξω κάποιους συνδυασμούς. Για μια τέτοια καφέ απλή φούστα μπορεί να φερθεί φυσικά με ένα απλό t-shirt, ακόμη και rock t-shirt με στάμπα, μπορεί να φερθεί με ένα απλό τυραντάκι, μπορεί να φερθεί με μάλινο, μπορεί να φερθεί με χιλιούς τρόπους. Εγώ θα σου δείξω δύο που μου ήρθαν γρήγορα στο μυαλό. Η συγκεκριμένη φούστα μου αρέσει πάρα πολύ συνδυασμένη με πουκαμισάκι για κάποιο λόγο. Δημιουργεί έτσι ένα 60's schoolgirl, college girl look. Εδώ διάλεξα και ένα που θυμίζει λίγο ανοιχτόχρωμο jean. Είναι έτσι γαλάζιο απαλό και νομίζω ότι αυτή η συγκεκριμένη απόχρωση δεν είναι και πάρα πολύ ωραία με το καφέ, δηλαδή με το χρώμα που έχει η φούστα της φωτογραφίας. Επομένως, δοκίμασε το κουτσουνάκι μου, εσύ την έστειλες. Ένας δεύτερος τρόπος είναι αντί να φορθεί με μία μπλούζα από μέσα ή με μια crop top μπλούζα, είναι να φορεθεί με μια πιο μακριά μπλούζα ή μάλινο από πάνω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δείξω ένα μάλινο το οποίο είναι σε απαλό ροζ χρωματάκι, baby pink. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση αυτή τη στιγμή. Είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να βρείτε ειδικά τα εκτόσεις παντού στην αγορά τέτοιο χρώμα, είτε φούτερ είτε μαλινάκι, το οποίο πέφτει χαλαρά πάνω από τη φούστα. Την κρύβει ως ένα σημείο, αλλά φαίνεται το κάτω-κάτω μέρος της. Αυτό το απαλό baby pink επίσης ταιριάζει τέλεια με το καφέ της δικής σου φούστας. Από εκεί και πέρα τα χρώματα που σίγουρα ταιριάζουν είναι μαύρο και λευκό, που είναι τα basic χρώματα. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία το γκρι, ειδικά το σκούρο, το ποντική, το γκρι νομίζω ότι θα δέσει πάρα πολύ ωραία και γενικά μην φοβηθείς να τραυματιστείς. Αυτά τα παραδείγματα ήθελα να σας δώσω για αυτό το επεισόδιο. Κάποια από αυτά που μου στείλατε δεν τα χρησιμοποίησα γιατί δεν βρήκα κάτι αντίστοιχο στη δική μου ντουλάπα, αλλά τα έχω αποθηκεύσει στον υπολογιστή μου ώστε άμα πέσω πάνω σε κάτι μοιάζει με αυτό που μου στείλατε να το χρησιμοποιήσω για άλλο επεισόδιο. Επίσης κάποια μου στείλατε, για παράδειγμα η Δάφνη μου έστειλε ψηλές κάλτσες που θέλω να κάνω ξεχωριστό βίντεο γιατί έχω πολλά να πω, οπότε είναι και αυτό to do. Και θέλω να συνεχίσετε να μου στέλνετε στο inbox μου, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, σε όποιο social media θέλετε, φωτογραφίες από ρούχα που δεν ξέρετε πώς να βάλετε ώστε να τα χρησιμοποιήσω σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Απλά ήθελα να σας πω ότι για το επόμενο επεισόδιο δεν θέλω να σας δείξω μόνο συνδυασμούς με σαν τους σημερινούς, αλλά θέλω να σας δείξω και outfit για κάποιες περιστάσεις. Για παράδειγμα, θέλω τώρα κάτω στα σχόλια για το επόμενο επεισόδιο να μου γράψετε αν έχετε κάποια περίσταση ή κάπου να πάτε και δεν ξέρετε τι να βάλετε. Για παράδειγμα, έχετε να πάτε σε ένα event ή σε ένα party ή οτιδήποτε. Δεν έχετε στο μυαλό σας πώς περίπου θέλετε να ντυθείτε, ώστε να σας το προτείνω την επόμενη φορά. Επίσης, κάτι που με προβληματίζει είναι τι όνομα θα έχει αυτή η σειρά, γιατί δεν θέλω να την ονομάσω τι θα φορούσε η Φωτεινή, γιατί είναι πολύ what would Jane wear, ακριβώς δηλαδή κόπια. Όχι ότι είναι κακό, δεν το θεωρώ καθόλου κακό, απλά θέλω να έχει ένα
να ξεχωριστώ τίτλο αυτή τη σειρά. Βέβαια, τώρα που εσείς βλέπετε το βίντεο, θα έχω βάλει κάποιο τίτλο. Παρ' όλα αυτά, αν έχετε ιδέα για κάποιον άλλο τίτλο ή παραλλαγή αυτού που βρίσκεται εδώ κάτω, προτείνετε μου κάτω κάποιες ιδέες. Μπορώ να το αλλάξω, γιατί λίγο δεν τα πάω καλά με τις ονομασίες. Αυτά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο δεν ξέρω, θα είναι μάλλον την lookbook, θα δούμε. Και φιλιά πάρα πολλά από μένα. On est heureux, la bohème, la bohème. Ça voulait dire, on est heureux.